Καλησπέρα σας, κύριε Δελή. Καλησπέρα σας ή μάλλον καλημέρα σας. Καλημέρα σας, λοιπόν. Γιατί έχει ξημερώσει η Πέμπτη. Έχουμε πολλά να πούμε. Συνελήφθη ένα στέλεχό σας σήμερα για κάποιο, γιατί έσβηνε σβάστηκες κάπου? Εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια... Όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έξαρση, θα έλεγα, έτσι, του αντικομουνισμού ευρύτερα και του αυταρχισμού και της καταστολής. Με αυτήν την έννοια δεν θα έλεγα ότι είναι... Ότι αποτελεί έκπληξη, Ότι αποτελεί έκπληξη και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να πτωήσουν τους κομμουνιστές τέτοια πράγματα. Ας το ξεχάσουν αυτοί που νομίζουν ότι θα μπορέσουν να βάλουν στο χέρι το ΚΚΕ ή να εμποδίσουν τη δράση του. Λέτε να πάμε σε λογικές Πολωνίας που εξισώνονται οι σβάστηκες με τα σφυροδρέπανα? Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί, κυρία Γιάμαλη, τα ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, το ότι σε μερικές χώρες, όπως η Πολωνία ή οι Βαλτικές χώρες, υπερβάλλουν και το πάνε ακόμα περισσότερο, βρίσκουν και τα κάνουν με την ανοχή, αν όχι με την ενθάρρυνση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό, με την περίφημη ημέρα της Ευρώπης για το σύμφωνο ρήμετρο Μολότοφ. Οπότε με αυτή την έννοια βλέπετε πως ταιριάζουν όλα, για να μην τα ρίχνουμε όλα δηλαδή σε κάποιες μεμονωμένες χώρες που βεβαίως έχουν και αυτές τις ευθύνες τους. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τον μεγάλο περίπατο, τη μεγάλη ταλαιπωρία, το μεγάλο φιάσκο της Αθήνας. Και επειδή πρέπει ο κόσμος να ξέρει όλη την αλήθεια, να πούμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, όταν ήρθε, η μόνη παράταξη που καταψήφισε αυτό το έργο ήταν η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το είχαμε πει εδώ στο Κόντρα 24, κύριε. Και πολύ καλά κάνατε, για να ξέρει ο κόσμος, γιατί εκ των υστέρων γίνεται πολύ μεγάλη κριτική και από ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν αυτό το έργο. Είναι αυτό. Κύριε Δελή, τι λέτε, και εσείς ασκείτε έντονη κριτική στις κυβερνητικές κινήσεις αναφορικά με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, κυρία Γιάμαλη, μιλήσαμε για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και για την υπαγωγή του σε ένα δημόσιο σχεδιασμό, έτσι ώστε να ανταποκριθεί το σύστημα υγείας συνολικά στις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις. Καταρχήν όμως, κυρία Γιάμαλη, πρέπει να πούμε ότι είναι για την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει μια ειδηλιακή εικόνα στο χώρο της δημόσιας υγείας, να πούμε ότι είναι απολύτως αστήριχτη. Οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι γνωστές σε όλους, είναι διαχρονικές. Οι ευθύνες για αυτές τις ελλείψεις βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις διαδοχικά, και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4,5-5 χρόνια και των προηγουμένων, που έφτασαν μια χώρα, αντί να έχει 3.500 μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να έχει μόλις 500, 600, άντε 700, 800 τώρα. Οι 3.500 μονάδες εντατικής θεραπείας, κυρία Γιάμαλη, είναι για συνθήκες όχι πανδημίας, για ομαλές, αν μπορούσαμε να πούμε, υγειονομικές συνθήκες. Φανταστείτε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σύστημα υγείας στη χώρα μας. Ακούσαμε πριν από λίγο τους συνομιλητές μας εδώ να μιλάνε και για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι οι εικόνες που είδαμε από μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαχείριση αυτής της πανδημίας ήταν σοκαριστικές, κυρία Γιάμαλη. Αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία με το περίφημο NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πάλε ποτέ. Εκεί βλέπαμε σκηνές πραγματικά αποκάλυψης. Ήτανε σκηνές φρίκης που δεν τους χωρούσε ανθρώπινος νους στις πιο προηγμένες από τις χώρες. Έχοντας λοιπόν αυτά ως δεδομένα ο λαός μας, κυρία Γιάμαλη, και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στην υγεία, γιατί κάθε μέρα ξέρει τι είναι τα νοσοκομεία, τι ταλαιπωρία έχει, τι κόπο τραβάνε εκεί οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσοκόμες και όλο το προσωπικό που τρέχουν και δεν φτάνουν, αλλά είναι λίγοι. Γνωρίζοντας λοιπόν όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
Γι' αυτό και τήρησε με ευλάβεια, θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας στην πρώτη φάση της πανδημίας και έδωσε πολύτιμο χρόνο στην κυβέρνηση, αρκετό χρόνο, μηνών, ζητώντας στην ουσία από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ενίσχυση αυτού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι έγινε? Απολύτως τίποτα. Πέρα από 5-6 χιλιάδες επικουρικού προσωπικού, τώρα αν είναι ένα χρόνο οι συμβάσεις τους ή δύο, αυτό γινόταν βεβαίως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Είναι συμβάσεις οι οποίες οι επικουρικοί, οι οποίοι προσλαμβάνονταν και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κτλ. Λίγαν οι συμβάσεις τους, γινόταν παρατάσεις στις συμβάσεις τους. Λέτε και οι ανάγκες στην υγεία δεν είναι μόνιμες, αλλά είναι, είναι κατά κάποιο τρόπο περιστασιακές και γι' αυτό κάθε φορά θα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση του προσωπικού. Νομίζω ότι για να εξηγήσουμε και για να καταλάβει ο κόσμος γιατί γίνεται αυτού του είδους η διαχείριση της πανδημίας, θα το αντιληφθούμε καλύτερα αν δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες πλευρές διαχείρισης αυτής της πανδημίας. Τι γίνεται δηλαδή στην οικονομική πλευρά, τι γίνεται στην εργασιακή πλευρά. Είδαμε πώς αξιοποιήθηκε η πανδημία για να χτυπηθούν, να σαρωθούν εργατικά δικαιώματα, να καταργηθούν στην ουσία συλλογικές συμβάσεις. Είδαμε πώς αξιοποιήθηκε η πανδημία για να επιδοτηθούν με δισεκατομμύρια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και μάλιστα ετοιμάζονται να επιδοτηθούν με ακόμα περισσότερα τώρα με το νέο πακέτο που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτων δοθέντων λοιπόν δεν προξενεί καμία κατάπληξη από μια κυβέρνηση μέσα σε αυτό το σύστημα που διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο την πανδημία και που έχει την υγεία ως το φτωχό συγγενή, διαχειριζόμενη και κάνοντας μπαλώματα εδώ και εκεί, παίρνοντας έναν μοριακό αναλυτή για παράδειγμα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πηγαίνοντάς το για ένα μήνα στο νοσοκομείο της Ξάνθης και ξανά πάλι πίσω όταν εκεί θα έχουμε περισσότερα κρούσματα, ή μεταφέροντας προσωπικό από τα κέντρα υγείας, από τα περιφερειακά ιατρεία. Αυτή η διαχείριση, η ανακύκλωση του προσωπικού, γιατί γίνεται, κυρία Γιάμαλη? Γίνεται επειδή δεν δίνουν και δεν έχουν σκοπό να δώσουν χρήματα, πόρους, λεφτά για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Τα χρήματα τα έχουν για αλλού, μπορεί να μην το λένε, αλλά το δείχνουν με τις πράξεις τους. Εκεί ακριβώς θα πρέπει ο κόσμος, θα πρέπει ο λαός μέσα από τα σωματεία του, τους φορείς του, την αυριανή απεργία υγειονομική. Δεν είναι μια υπόθεση όμως που αφορά μονάχα τους υγειονομικούς. Mm-hmm. Είναι πάντως, για παράδειγμα, η εκπαιδευτική, ο τρόπος με τον οποίο επίσης διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία. Για δείτε με ποιο τρόπο, πώς ανοίγουν τα σχολεία τώρα το Σεπτέμβρη με 25 και 30 μαθήματα. Από την πρώτη μέρα τα λέγαμε εδώ και είχαμε και τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ να λένε τι ισχύει. Μα ακριβώς, όμως δείτε, έχει την ίδια λογική. Η Υπουργός της Παιδείας το ομολόγησε. Είπε ότι είναι πολύ αυξημένο το δημοσιονομικό κόστος εάν πάμε σε τμήματα λιγότερα, με λιγότερους μαθήματα, μέχρι 15 παιδιά. Θα χρειαστούμε περισσότερους εκπαιδευτικούς, άρα θα ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Λες και τα βάζουν από την τσέπη τους, κυρία Γιάμαλη. Είναι επειδή μιλάτε για περισσότερα. Κυρία Γιάμαλη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν μπορεί να θεωρείται ο συγχρονισμός, και σωστά θεωρείται, ως η βασική αιτία, ο βασικός μοχλός για την μετάδοση του κορονοϊού, και την ίδια στιγμή να επιτρέπεται η λειτουργία τμήματων 25, 27 και πλέον ατόμων, μέχρι και 29. Δεν μπορεί την ώρα που πρέπει ο στόχος μας να είναι τα ολιγομελή τμήματα, η κυβέρνηση, η σημερινή, το κάνανε και οι προηγούμενες, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα είναι έγκλημα, με συγχωρείτε, να κλείνει κατά συρροή τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ. Για όσους γνωρίζουν από εκπαίδευση, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα χώρων, ξέρετε. Τα τμήματα υπάρχουν, τα εργαστήρια υπάρχουν, αυτά τα τμήματα κλείνουν. Δεν μπορεί την ώρα λοιπόν που ο συγχρονισμός είναι ο υπαριθμών ένα κίνδυνος να γίνεται αυτό που γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να γίνεται αυτό που γίνεται στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, όπου εκεί οι έλεγχοι μάλλον είναι υποτυπώδεις ή και ανύπαρκτοι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία λειτουργούν κάτω από την κυβερνητική πολιτική και με συγχωρείτε πάρα πολύ για το ζήτημα των σχολείων. Τι θέλει να μας πει η κυβέρνηση? Ότι έψαξε να βρει χώρους για να λιγοστέψει τα τμήματα των σχολείων, έψαχνε όλο το καλοκαίρι και δεν βρήκε? Δεν ασχολήθηκε ουδέποτε η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
το απέρριψε από την πρώτη στιγμή επικαλούμενη το δημοσιονομικό κόστος. Η ίδια η Υπουργός στη Βουλή το τόνισε. Και βεβαίως δεν παρέλειψε εκτός των άλλων με τα δύο νομοσχέδια να αυξήσει όχι μόνο το ανώτερο, ξέρετε, τον ανώτατο αριθμό, επιτρεπτό αριθμό μαθητών ένα τμήμα, αλλά και τον ελάχιστο, αύξησε και τον ελάχιστο αριθμό για τη δημιουργία τμήματος. Όλα αυτά είναι αντιφατικά με την έννοια του συγχρονισμού, προκαλούν, αν θέλετε, εύλογες απορίες στον κόσμο. Και τη μάσκα βεβαίως τη φοράνε οι άνθρωποι και πρέπει να τη φοράνε και ασφαλώς και στο σχολείο, αλλά όμως αρκεί με μία μάσκα να αντιμετωπίσεις τον κορονοϊό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις τον Ιούνιο, τον προηγούμενο Ιούνιο που είχες και πολύ λιγότερα κρούσματα αν θυμάμαι καλά, πολύ λιγότερα από σήμερα, να έχεις πάει σε μια λειτουργία σχολείων με 15 μαθητές ανά τάξη και σήμερα να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί, ακόμα τα σχολεία, κυρία Γιάμαλη, δεν έχουν όλους τους εκπαιδευτικούς τους. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Δεν μπορεί σήμερα σε τέτοιες συνθήκες πανδημίας και με αυξημένες απαιτήσεις καθαριότητας των σχολικών χώρων καταρχήν, να έχεις προσλάβει τον ίδιο αριθμό σχολικών καθαριστών και καθαριστριών. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι. Οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και οι άντρες, πραγματικά δίνουν την ψυχή τους, δεν προλαβαίνουν και θα έπρεπε να είναι όλη μέρα στα σχολεία να καθαρίζουν, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Μετά από ένα διάλειμμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει και χώροι βεβαίως και υπήρχαν. Κάνα 2.000 ήταν τα σχολεία τα προηγούμενα χρόνια που κλείσανε. Υπάρχουν και σήμερα κλειστά σχολεία, ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα, και θα μπορούσε να νοικιάσει η κυβέρνηση και κάποιους άλλους χώρους. Δεν έδειξε όμως την παραμικρή, το παραμικρό ενδιαφέρον να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Δελή, ένα πολύ σύντομο σχόλιο και από εσάς σχετικά με τη δήλωση του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και αυτές τις διερευνητικές που φαίνεται ότι ξεκινούν. Ναι, κύριε Γιάμαλη, νομίζω ότι πρέπει να πούμε εδώ, να θυμίσουμε μάλλον αυτό που είχε πει κάποτε ο Αϊνστάιν, ότι το να κάνεις ένα πείραμα, να κάνεις συνεχώς το ίδιο πείραμα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα, είναι ο ορισμός της ανοησίας. Θα το καταναλογίαν, και όχι χρησιμοποιώντας βέβαια την έννοια της ανοησίας, θα έλεγα ότι είναι μάταιο, ότι είναι ατελέσφορο, ότι είναι επικίνδυνο να περιμένεις ότι θα υπάρξει φιλολαϊκή λύση ή υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έχουν αποδείξει οι συγκεκριμένοι υπεριαλιστικοί οργανισμοί πάρα πολλές φορές και το αποδεικνύουν συνεχώς το ότι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που ζεσταίνουν την πλάτη της τουρκικής επιθετικότητας, όχι του τουρκικού λαού, της τουρκικής αστικής τάξης, και εν πάση περιπτώσει με αυτά και με αυτά, για να συντομεύσω και το σχόλιο, νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρία Γιάμαλη, ένα ανατολίτικο κυριολεκτικά παζάρι που αφορά όλες τις διευθετήσεις, τις οποίες επιδιώκουν βεβαίως οι ευρωνατοικοί να γίνουν στα δικά τους πλαίσια, στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το παζάρι, από ό,τι φαίνεται, μαγειρεύεται ένας επώδυνος συμβιβασμός για τη χώρα μας, για το ζήτημα της λεγόμενης συνεκμετάλλευσης. Μόνο που ξέρετε, αυτή η συνεκμετάλλευση, κυρία Γιάμαλη, δεν θα είναι συνεκμετάλλευση των λαών για τον πλούτο της περιοχής τους. Αλλά θα είναι συνεκμετάλλευση επιχειρηματικών κολοσσών και μεγαθυρίων. Μα ενεργειακών κολοσσών τύπου Eni, Total κτλ. Αυτή είναι η βασική αιτία όλων. Μάλιστα. Των προβλημάτων, όλων των ζητημάτων, οι ανταγωνισμοί. Και όσο εμείς θα εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο να βρεθεί μια δίκαιη λύση για τη χώρα μας και για τους λαούς όλων των χωρών των γειτονικών, μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα ματαιοπονούμε. Και θα λέμε ψέματα και θα κοροϊδεύουμε και τον κόσμο.